της Ευρώπης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι αυτό που είπαμε, ότι για μας στόχος πλέον είναι να χαρακτηριστούμε ίσως η καλύτερη K19 που έχει υπάρξει στο Σύλλογο, αν όχι καλύτερη, μία από τις καλύτερες K19 του Συλλόγου. Και το δεύτερο σημαντικό είναι το να αντιπροσωπεύουμε και το ελληνικό ποδόσφαιρο και το αναπτυξιακό ελληνικό ποδόσφαιρο, που για μας είναι πολύ σημαντικό σαν Έλληνες το να δείχνουμε την ποιότητα, το να δείχνουμε το τι συμβαίνει στη χώρα μας, και νομίζω ότι το έχουμε κάνει με τον καλύτερο τρόπο μέχρι στιγμής. Όλα τα παιχνίδια τα πάμε βήμα-βήμα. Στόχος είναι η εξέλιξη, στόχος είναι η πρόοδος, να γινόμαστε καλύτεροι σαν ομάδα, να γινόμαστε καλύτεροι σαν ποδοσφαιριστές. Τέτοιου είδους παιχνίδια νομίζω μας βοηθάνε πάρα πολύ το να εξελίξουμε και να αξιολογήσουμε τα παιδιά που έχουμε εδώ. Θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών και νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα σαν σύλλογος και σαν ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα από τα συγκεκριμένα παιδιά. Στο μάτς με την Ίντερ η ομάδα έμεινε από νωρίς με 10 παίκτες. Σήμερα πριν από τον αγώνα είχε προβλήματα και έμεινε και πίσω στο σκορ με 0-2. Το γύρισε όμως και προκρίθηκε πάλι. Δείχνει το χαρακτήρα των παίκτων και της ομάδας γενικότερα και το τι αντιπροσωπεύει ο Ολυμπιακός. Πέραν από τον τρόπο παιχνιδιού, πέραν από το πώς πραγματικά στεκόμαστε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, το πιο σημαντικό για μένα είναι ο χαρακτήρας και η νοοτροπία που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι δουλειά πολλών χρόνων, είναι δουλειά πολλών ανθρώπων και πραγματικά θεωρώ ότι το στοιχείο που μας έχει φέρει μέχρι εδώ είναι η προσωπικότητα, η αυθεντικότητα και ο τρόπος που μπορούμε να διαχειριζόμαστε δύσκολες καταστάσεις. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι έχει το χαρακτήρα, έχει τη θέληση, έχει τη δίψα για νίκη και είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στο να συντηρούμε το όραμα και το όνειρό μας δυνατό. Υπάρχει κάπου που αφιερώνεται την πρόκριση αυτή? Θα ήθελα να την αφιερώσω αρχικά στον κόσμο. Πραγματικά μας βοήθησε και μας όθησε, όπως και με την Ίντερ, στα σημεία που χρειαζόμασταν την όθηση και νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και θα το αφιερώσω και στον αδερφό μου, που πέρασε δύσκολα κάποιες μέρες πριν από κάποιες μέρες.